Ο καθηγητής λοιμοξιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος της Επιτροπής Εμπεριογνωμόνων για το νέο κορονοϊό, κύριος Αχιλλέας Γκίκας, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη και στους τηλεθεατές σας. Και έχουμε απίστευτη ροή πληροφοριών όσον αφορά τις μολύνσεις. Πριν από λίγο, να το επαναλάβουμε για όσους άνοιξαν τώρα την τηλεόραση, ο κύριος Τσίπρας ενημέρωσε τους διαδικτυακούς φίλους του μέσω του Facebook ότι νοσεί από κορονοϊό, ότι μολύνθηκε από κορονοϊό ο γιος του Ορφέας και την ίδια ώρα μολύνθηκε από κορονοϊό και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Εξαδάκτυλος. Να ξεκινήσουμε όμως με την είδηση που έρχεται από την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. 32 τα επιβεβαιωμένα πλέον κρούσματα μετάλλαξης, της Βρετανικής μετάλλαξης στη χώρα μας. Από αυτά, 8 στο Ηράκλειο, συνολικά είναι 9 στο Ηράκλειο, αν λάβουμε και το κρούσμα με την ηλικιωμένη γυναίκα που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Αυτό πρακτικά, κύριε καθηγητά, σημαίνει ότι έχουμε διασπορά στην κοινότητα του μεταλλαγμένου στελέχους, γιατί για έναν πληθυσμό όπως είναι το Ηράκλειο, 9 επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν είναι λίγα. Αυτά είναι τα κακά νέα της ημέρας πραγματικά, όμως πριν από τα Χριστούγεννα είχαμε υπόψη μας ότι το Βρετανικό στέλεχος είχε κατακλείσει σχεδόν την Νοτιοανατολική Βρετανία και ήταν θέμα χρόνου να έρθει και στην Ελλάδα. Εκείνο το οποίο εγώ προσωπικά δεν περίμενα είναι ότι θα είναι πρώτα το Ηράκλειο αυτό που θα εμφανιστεί να έχει το καινούργιο στέλεχος, ωστόσο αυτό μπορεί να οφείλεται και σε άλλους λόγους. Δηλαδή τα κρούσματα αυτά τα οποία έχουν μία σύνδεση με ταξίδι στην Βρετανία όλα καλά, έχει γίνει μεταφορά. Τα κρούσματα τα οποία όμως είναι ορφανά, που όπως τα λέμε εμείς δεν έχουν καμία διασύνδεση, μας δείχνουν ότι έχει ήδη έρθει το στέλεχος στην Ελλάδα και έχει ήδη διασπαρεί στην κοινότητα και από εκεί και πέρα πρέπει να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστούμε. Άρα μιλάμε για διασπορά, μιλάμε ανοιχτά για διασπορά του μεταλλαγμένου στελέχους και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Δεν το ξέρουμε ακόμη αυτό. Ελπίζουμε να είναι μέσα σε αυτές τις στα 9 κρούσματα αυτά και εκεί να σταματήσει, γιατί εδώ γίνεται τώρα μια εξαιρετικά πυκνή χνηλάτιση και μια εξαιρετικά έντονη απομόνωση. Αλλά ωστόσο πάνω στο τραπέζι είναι και η διασπορά στην κοινότητα, με την έννοια ότι κάποιοι οι οποίοι θα είναι θετικοί θα έχουν αυτό το στέλεχος. Επειδή μιλάμε για κρούσματα τα οποία μπήκαν στο μικροσκόπιο μετά την έγκαιρη διαδικασία που ακολούθησε το Υιολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης και οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό, ότι τίθεται και θέμα επιπλέον μέτρων στο Ηράκλειο. Δηλαδή, υπάρχουν σενάρια που θέλουν ένα πιο αυστηρό lockdown στο Ηράκλειο ή ακόμα είναι νωρίς για να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο και θα περιοριστούμε στην απομόνωση των ήδη επιβεβαιωμένων μεταλλαγμένων κρουσμάτων? Κοιτάξτε, δεν αφορά μόνο το Ηράκλειο, αφορά όλη τη χώρα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει στην Επιτροπή τη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει και με ποιο τρόπο θα ενισχύσουμε. Βασικά πρέπει να ενισχύσουμε τα μέτρα τα οποία είναι τα μέτρα της αποστασιοποίησης, των μασκών, των χεριών και όλα τα μέτρα που παίρναμε μέχρι τώρα. Θέλει πιο έντονη παρακολούθηση το στέλεχος αυτό και πώς διασπείρεται. Υπάρχει ένα κέντρο της Ακαδημίας Αθηνών το οποίο παρακολουθεί την επιδημιολογία, τη γονιδιακή πια επιδημιολογία του ιού στη χώρα και με βάση αυτά θα αντιδράσουμε. Πάντως αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση για το αν θα λάβουμε και ποια μέτρα θα λάβουμε σε επίπεδο χώρας και την οποία μέσα στις επόμενες 1-2 μέρες θα έχουμε τις πρώτες ενδείξεις πιθανά και αλλαγές. Κύριε καθηγητά, με δεδομένο ότι παρακολουθούμε καθημερινά την επιδημιολογική καμπύλη της Κρήτης και γνωρίζουμε ότι το Βρετανικό στέλεχος έχει μια πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από το στέλεχος του κορονοϊού, αυτό που ουσιαστικά ξεκίνησε και την πανδημία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορούσε να αποτυπωθεί αριθμητικά τις επόμενες ημέρες, γιατί μιλάμε και για κρούσματα 15 και 20 ημερών πριν. Δεν θα έπρεπε να είχε αποτυπωθεί μια αυξητική τάση όσον αφορά τη μεταδοτικότητα στο Ηράκλειο και την Κρήτη?
Κοιτάξτε να δείτε το στέλεχος. Αυτό, όπως έχουν ανακοινώσει από τη Βρετανία, αυξάνει το RT, το δίκτυο μεταδοτικότητας, κατά 0,4. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, θα πηγαίναμε από το 0,6-0,7 που βρισκόμαστε στο 1. Mm-hmm. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν τα περιστατικά. Όμως, στην Κρήτη, τα περιστατικά είναι 10. Πόσο να αυξηθούν ακόμη? Να γίνουν 12, να γίνουν 15. Δηλαδή, θέλω να δώσω και την αίσθηση του κινδύνου που κατάλαβα. Υπάρχει. Δεν σας ανησυχεί? Θεωρείτε ότι είναι ακόμα ελεγχόμενο αυτός ο αριθμός? Είναι ελεγχόμενος για την Κρήτη, για το Ηράκλειο? Αυτή τη στιγμή, με πολύ καλές μεθόδους απομόνωσης και ειχνηλάτησης, μπορούμε ίσως να το περιορίσουμε αυτό στο εκεί που γεννήθηκε. Ωστόσο όμως, είναι δεδομένο ότι αυτά τα στελέχη συνήθως καταλαμβάνουν τη θέση του προηγούμενου και επικρατούν. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν είμαστε σίγουροι τι θα γίνει. Ωστόσο υπάρχει μια ανησυχία, γιατί εκτός από το... από την αύξηση της συχνότητας και της αποτελεσματικότητας να προσδένεται στα κύτταρα του ανθρώπου, φαίνεται δειλά-δειλά ότι μάλιστα έχει μια μικρή αύξηση στην θνητότητα. Τώρα, για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι, κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 9 μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού. Μιλάμε για τη βρετανική μετάλλαξη που έχουν καταγραφεί στο Ηράκλειο. Το πρώτο βήμα που έχετε κάνει οι ειδικοί είναι να απομονώσετε και να παρατείνετε την καραντίνα αυτών που ήδη έχουν μολυνθεί από τον μεταλλαγμένο ιό. Από εδώ και πέρα, πώς μπορούμε να θωρακίσουμε την κοινότητα? Γιατί αν κοιτάξετε αριθμητικά, από τα 32 στελέχη που ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ, τα 8 είναι στο Ηράκλειο και τα 17 είναι στην Αθήνα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στην Αθήνα το εργαστήριο της Αθήνας αλλά και το ιολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτης κινήθηκαν εγκαίρως. Αυτό πρακτικά μπορεί να σημαίνει ότι στις άλλες περιοχές της Ελλάδος, που δεν υπάρχει δυνατότητα αυτών των δύο εργαστηρίων, η διασπορά να είναι το ίδιο ή και μεγαλύτερη. Αυτό δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Βλέπουμε ότι τα κρούσματα στη χώρα είναι σχεδόν σταθερά. Ελπίζω να μην αποτυπωθεί. Ωστόσο, υπάρχει πάντα ο φόβος να έχει περάσει και σε άλλες νομαρχιακές ενότητες και ίσως και σε ολόκληρη τη χώρα σε μικρούς αριθμούς. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο ενός σκληρότερου lockdown για το Ηράκλειο ή την Κρήτη θα τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης των εμπειρογνωμών αυτήν την εβδομάδα? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιου είδους συζήτηση. Η πρώτη συζήτηση είναι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, σε τι συχνότητα συμβαίνει και τι ακριβώς και με τι γεωγραφική κατανομή υπάρχει τις επόμενες 1, 2, 3, 5 μέρες, και με βάση αυτά θα αποφασίσουμε. Μάλιστα. Στην Επιτροπή των εμπειρογνωμόνων αν θα πάρουμε και ποια μέτρα θα πάρουμε και αν θα τα πάρουμε κατά περιφέρεια και αν θα τα πάρουμε οριζόντια για όλη τη χώρα. Μάλιστα. Τώρα πάμε σε μια πολύ αισιόδοξη είδηση. Κολχικίνη. Ένα ευρέως γνωστό σκεύασμα, διαδεδομένο για καρδιολογικά νοσήματα και όχι μόνο. Φαίνεται ότι μπαίνει στην μάχη κατά του κορονοϊού, κύριε καθηγητά, μετά και το πράσινο φως που ανάψατε εσείς οι ειδικοί σε μια έκτακτη συνάντηση που είχατε χθες το βράδυ. Θα ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό, γιατί μιλάμε για ένα φάρμακο που θα χρησιμοποιείται με ιατρική συνταγή σε ασθενείς που δεν νοσηλεύονται σε νοσοκομείο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε. Κοιτάξτε, αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας. Η κολχικίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο δεν είναι μόνο για τους καρδιολόγους. Οι παθολόγοι το δίνουν. Διάφοροι άλλοι γιατροί το δίνουν. Είναι ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο που χρησιμοποιείται για μια πλειάδα νοσημάτων. Και οι ανοσολόγοι το δίνουν, οι ρευματολόγοι το δίνουν. Είναι ένα κλασικό αντιφλεγμονώδες φάρμακο. Αυτό λοιπόν το φάρμακο έχει αποδειχθεί, έχει ξεκινήσει πολύ πριν, σχεδόν από το Μάρτιο, με μία μελέτη η οποία έκανε Πανεπιστήμιο Αθηνών και την οποία αναφέρθηκε η συνεργάτη σας και η οποία έδειχνε τα πρώτα δειλά αποτελέσματα. Αυτή η μελέτη μεταφέρθηκε, η σκέψη και ο τρόπος με τον οποίο την είχαν σχεδιάσει, στον Καναδά.
Και από εκεί χθες η Εταιρεία Καρδιολογίας του Καναδά, ένα έγκυρο όργανο, ανακοίνωσε ότι έχουν σημαντική απόκληση στους θανάτους. Δεν είναι λίγο να έχεις 50% μείωση των θανάτων από ένα και μόνο φάρμακο το οποίο το παίρνεις στο σπίτι σαν ένα χάπι καθημερινά. Μιλάμε για 25% μείωση στις νοσηλίες, 44% μείωση στη θνητότητα και 50% μείωση όσον αφορά την ανάγκη διασωλήνωσης. Είναι τεράστια τα νούμερα. Κανείς δεν περίμενε ότι ένα φάρμακο το οποίο έχει χρησιμοποιήσει ήδη δεκαετίες θα έδινε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Φαίνεται ότι τα δίνει. Και σε αυτή τη λογική αμέσως έγινε μια γρήγορη κινητοποίηση της Επιτροπής, κυρίως των δημοξιολόγων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων χθες, και αποφασίσαμε να γίνει άμεσα η χορήγηση του φαρμάκου αυτού στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν θετικό τεστ μοριακό COVID. Κύριε καθηγητά, επειδή είπατε για γρήγορα τα ανακλαστικά και πράγματι ήταν πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων αλλά και του ΕΟΦ, για να ανάψει το πράσινο φως για τη χρήση σε ασθενείς που δεν νοσηλεύονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, βεβαίως με ιατρική συνταγή όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Γιατί να μην έχει γίνει το ίδιο και για τα μονοκλονικά αντισώματα. Δηλαδή, διαβάζοντας εδώ ότι το συγκεκριμένο φάρμακο, η κολχικίνη, μειώνει 50% τη διασωλήνωση, 44% τη θνητότητα, 25% τη νοσηλιά, άρα σημαίνει ότι αν χρησιμοποιούσαμε τη κολχικίνη το προηγούμενο διάστημα, θα είχαμε μειώσει πολλοί τους θανάτους, δηλαδή θα είχαμε σώσει ανθρώπινες ζωές. Το ίδιο ισχύει και με τα μονοκλονικά αντισώματα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Crete TV, όλο αυτό το διάστημα, και μιλάμε από την πρώτη καραντίνα, αναφερόμαστε σε αυτά τα δεδομένα και πολλές φορές αρκετοί από τους συναδέλφους σας χαρακτήριζαν αυτή την είδηση ως γραφική. Όμως να που μια τέτοια είδηση σήμερα δίνει μια ανάσα αισιοδοξία στους πολίτες που παλεύουν στην καρδιά της πανδημίας. Και να προσθέσω και το εξής, ότι σήμερα η Γερμανία έκανε μια τεράστια παραγγελία μονοκλονικών αντισωμάτων για να χρησιμοποιηθούν από τον Γερμανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Άρα εδώ δεν χρειάζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός να δώσει το πράσινο φως, όταν ο Εθνικός Οργανισμός κάθε χώρας μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία και να ανοίξει το δρόμο. Γιατί είχαμε ακούσει ότι ο ΕΜΑ πρέπει να ανάψει το πράσινο φως. Όμως εδώ σήμερα ο ΕΟΦ ανάβει το πράσινο φως για την κολχικίνη. Να μην τα μπερδέψουμε τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για ένα φάρμακο το οποίο το ξέρουμε για δεκαετίες, γνωρίζουμε τις παρενέργειές του, γνωρίζουμε τον τρόπο δράσης του. Έχει πάρει για άλλες νόσους, πάνω από 10-15 άλλες νόσους, την έγκριση να κυκλοφορήσει και θεραπεία. Και άρα λοιπόν μπορούμε απλώς να αλλάξουμε τις ενδείξεις του και να πούμε αυτό το φάρμακο έχει ένδειξη και για τον κορονοϊό, και άλλο να κάνεις ένα καινούριο φάρμακο τα αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν επικυρωθεί από... Εντάξει, τώρα όμως με τον ίδιο τρόπο, κύριε καθηγητά, θα μπορούσε κάποιος να πει για το εμβόλιο. Όχι. Ακούστε. Το εμβόλιο πήρε. Δεν κυκλοφόρησε πριν πάρει από τον EMA. Ναι, αλλά είναι όμως το ίδιο χρονικό διάστημα η μελέτη για το εμβόλιο, όπως και τα μονοκλονικά αντισώματα. Κύριε Δασκαλάκη, στο χωριό μου λένε απόξω από το χορό πολλά τραγούδια λένε. Εγώ ρωτάω, κύριε καθηγητά. Αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα. Αλίμονο τώρα, αν δεν μπορούσαμε να δώσουμε κάποια φάρμακα τα οποία. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, σας το λέω. Το θέμα είναι ότι πρέπει εκεί που θα κάνει εισαγωγή ένα φάρμακο να έχει όλα τα εχέγγυα της ασφάλειας και όλα τα εχέγγυα της δραστικότητας. Η Γερμανία όμως άναψε το πράσινο φως για τα μονοκλονικά αντισώματα, όπως και η Ουγγαρία, κύριε καθηγητά. Εντάξει, αν επικρατήσει το στέλεχος της Νότιας Αφρικής θα τα πετάξουν. Και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο που έχει να κάνει με το εμβόλιο. Έρχεται το πράσινο φως, ανάβει το πράσινο φως για την κολχικίνη την ώρα που έχει ξεκινήσει αυτή η παραφιλολογία και η συζήτηση για τις τεράστιες ελλείψεις από τις δόσεις του εμβολίου. Μπορεί να σχετίζεται και με αυτό, δηλαδή να υποβοηθήσει τη διαδικασία του εμβολιασμού η κολχικίνη έτσι ώστε να μειωθούν τα περιστατικά και να πάει πιο αργά η διαδικασία των εμβολίων. Δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση. Αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια τεράστια έλλειψη από δόσεις. Ήδη η Pfizer λέει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνει αρκετά τις δόσεις που είχαν παραγγελθεί από τα κράτη-μέλη.
Και η διαδικασία του εμβολιασμού πάει πολύ αργά. Η κολχικίνη θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση των περιστατικών, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί και η διαδικασία των εμβολιασμών. Προφανώς γίνεται αυτό και προφανώς τις επόμενες μέρες στα φαρμακεία διαθέσιμα με συνταγή, η οποία θα φυλάσσεται από το φαρμακοποιό και θα υπάρχει και από ό,τι καταλαβαίνω αρκετός αριθμός δόσεων ώστε να μπορέσει να καλυφθεί η χώρα και οι άνθρωποι οι οποίοι θα έχουν θετικό τεστ, θα είναι πάνω από 60 χρονών ή θα είναι κάτω από 60 χρονών και θα έχουν κάποιο επιβαρυντικό παράγοντα. Άρα θεωρείτε ότι αμέσως η απόφασή σας επηρεάστηκε από τις ελλείψεις των δόσεων όσον αφορά την κολχικίνη, επειδή υπήρξε μια έκτακτη ενημέρωση χθες. Ακούστε να δείτε. Είναι λογικό να τα συνδέεται, αλλά καμιά φορά αυτά μπερδεύονται. Το ένα δουλεύει συμπληρωματικά με το άλλο και δεν αντικαθιστά το άλλο. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, θέλουμε το εμβόλιο, γιατί το εμβόλιο θα είναι η τελική λύση. Θέλουμε όμως και το φάρμακο, το οποίο θα το παίρνει ο άλλος στο σπίτι, για να μην φτάσει σε περίπτωση που... σε όλη αυτή την περίοδο, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός, να μην φτάνει στο νοσοκομείο και επιβαρύνει το σύστημα υγείας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι μια σημαντική είδηση αυτό, κύριε καθηγητά. Ακριβώς, είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Η κολχική είναι ένα χαπάκι το οποίο έχει πάρα πολύ λίγες ή καθόλου παρενέργειες και το οποίο μπορεί να το παίρνει σπίτι σου και αυτό θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στον αγώνα κατά του κοροναϊού. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.